Καλησπέρα σας. Διάφορα πράγματα εκεί και πολύ.
χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις στις 3, ξεκινάμε με την επικαιρότητα σε τίτλους. Καλησπέρα σας, είναι το κεντρικό φυσικό αέριο που στην Ευρώπη. Κύριε, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Εδώ στην ΕΡΤ. Η Ρωσία απειλεί να βάλει τέλος στο φυσικό αέριο μέσω του αγωγού Nord Stream 1, αν δεν αρθούν οι δυτικές κυρώσεις. Κλειδώνει το νέο πακέτο στήριξης εν ώψη της ΔΕΘ. Επιστολές δένδια σε Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ και ΝΑΤΟ για τον μπαράζ των τουρκικών προκλήσεων. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΤΑ με τη Μάρα Ζαχαρέα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Η εβδομάδα ξεκινά με το βλέμμα στραμμένο στην ενεργειακή κρίση που παίρνει πλέον δραματικές διαστάσεις. Είναι ομός ο εκβιασμός από τον Πούτιν που κόβει εντελώς το φυσικό αέριο προς την Ευρώπη. Οι συνθήκες γίνονται εξαιρετικά δύσκολες και το οικονομικό επιτελείο αναζητεί το τελικό πακέτο στήριξης που θα ανακοινωθεί στη ΔΕΘ. Στο μεταξύ, αρχίζει την Τετάρτη η εξεταστική για τις παρακολουθήσεις και ο πρόεδρος της Βουλής, ο Κώστας Θασούλας, είναι απόψε μαζί μας εδώ στο κεντρικό δελτίο. Οι ειδήσεις είναι εδώ στην ΕΡΤ.